Ποιον έχουμε, Κώστα? Θα συνδέσω το θέμα που λέτε με το ποδόσφαιρο, δηλαδή, με Ναι, έναν ναι. άνθρωπο τον οποίο εγώ χαρακτήρισα πρόσφατα σε ένα άρθρο μου. Δεν ξέρω αν του αρέσει, δεν θα του αρέσει, γιατί ξέρω ότι είναι ο εαυτός του, αλλά τον χαρακτήρισα ως έναν παράγοντα που πολύ μισούμε, αλλά όλοι θέλουμε στην ομάδα μας. Ο μπέος του μπάσκετ είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Όπα. Τσάπας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν, καλησπέρα. χωρίς να το ξέρω προσωπικά, ο κύριος Τσάπας δεν είναι τόσο εύσωμος από τις φωτογραφίες που βλέπω. Είναι πιο μοντέλο. Πιο Είναι μοντελάτος είναι. Είναι στη Επειδή Λάκη. τον άνθρωπο δεν τον ξέρω προσωπικά, δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω τον παραλληλισμό. Δήμαρχος είστε, ήρθε ένα δήμαρχος. Όχι, άρα ούτε πρόκειται να γίνω. Σε κασέτες είστε τίποτα για παιχνίδια με διαιτητές τέτοια, ούτε και αυτό είστε. Άρα όχι, Κώστα, ατυχήσε ο χαρακτηρισμός. Είναι όμως καλά, ένας ο πολύ άνθρωπος ικανός, δεν τον ξέρω. είναι όμως ένας πολύ ικανός παράγοντας, πολύ μπασκετικός, που μπορεί να μισούμε, τέλος πάντων λέγονται διάφορα, να είναι αμφιλεγόμενος ο ρόλος του που για μένα δεν είναι, τέλος πάντων, αλλά όλοι θα τον θέλαμε στις ομάδες μας, όπως ο Μπέος, τώρα με την υπόθεση Εγώ, πάω κύριε Τσάπα, και λοιπά. Δεν σας μισώ, να ξέρετε. Δεν ξέρω ποιος αναφέρεται. Ούτε σε ποιος αναφέρεται ο Κώστας. Ούτε εγώ. Ο κύριος Κούσης, επειδή τον έχω στεναχωρήσει πολλές φορές, όντως, λόγω της αγάπης που έχει για τον Ηρακλή, γι' αυτό τα λέει αυτά, αλλά ξέρει ότι και με αγαπάει και τον αγαπάω, οπότε δεν υπάρχει. Ναι, αλλά αυτή τη φορά που μας κέρδισες, ξέρεις ότι δεν ήταν τόσο γλυκό. Ξέρεις γιατί? Εντάξει, αυτό δεν φταίω εγώ. Ναι, σωστό. Να βέζε ο παίκτης το τρίποντο στο τέλος, εσύ Κώστα, τι φταίει ο άνθρωπος. Για άλλο το είπα, ξέρει ο πρόεδρος τι λέω. Μάλιστα, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε στην ταμπακέρα. Ναι. Στην ταμπακέρα. Κύριε Τσάπα, έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο θέμα στο επαγγελματικό μπάσκετ, το οποίο ουσιαστικά δημιούργησε η ομάδα σας με το θέμα αυτό του δελτίου του παίκτη. Πείτε μας ακριβώς, καταρχήν, τι έγινε, τι μάθατε, τι ξέρατε, τι κάνατε και τι βλέπετε να γίνεται. Μισό λεπτό. Επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και επειδή μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στις εκφράσεις μας, γιατί για να μην υπάρξουν παραερμηνίες. Σωστό. Δεν δημιουργήσαμε εμείς κανένα θέμα. Υπάρχει μια παράληψη τυπική από την πλευρά της ομάδας του Ηρακλή. Για ποιο λόγο δεν μπορώ να ξέρω, γιατί δεν είμαι μέσα σε αυτήν την ιστορία. Σημασία έχει ότι δεν είχε φτάσει συμβόλαιο στον ΕΣΑΚΕ μέχρι την Παρασκευή, ώστε να δώσει το πράσινο φως για να εκδοθεί, να δώσει το πράσινο φως ο ΕΣΑΚΕ στην ΕΟΚ, ώστε να εκδοθεί δελτίο για τον αθλητή, τον Αμερικάνο, τον καινούριο που έφερε ο Ηρακλής. Ναι. Αυτό το θέμα... Δελτίο όμως βγήκε. Γιατί δελτίο βγήκε, το οποίο όμως δελτίο βγήκε, χωρίς να έχει δώσει το πράσινο φως ο ΕΣΑΚΕ να βγει, διότι δεν είχε έρθει το συμβόλαιο στα γραφεία του ΕΣΑΚΕ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Γιατί δεν πήγε, μισό λεπτό, το γιατί δεν πήγε δεν είναι ούτε δικό μου θέμα, ούτε μπορώ να το κρίνω. Η ΕΟΚ έχει βγάλει παρατύπω δελτίο. Αυτό είναι δεδομένο. Με αυτό είναι το θέμα. Αυτό πώς είναι δεδομένο. Αν έχει ευθύνη ή όχι ο Ηρακλής. Παιδιά, μισό λεπτό. Σας λέω και πάλι, εγώ δεν είμαι εισαγγελέας ούτε δικαστής. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι έγινε εκεί. Εγώ αυτό που είδα, εμείς τι κάνουμε. Κάθε, επειδή συνέχεια ξέρετε ότι στο μπάσκετ τι γίνεται, κάθε εβδομάδα αλλάζουν ξένοι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εμείς λοιπόν σαν ομάδα κοιτάμε ποιοι παίχτες θα παίξουν. Γιατί πολλοί παίχτες τους παίρνεις και τελικά δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνει να περάσει τα COVID test που πια υπάρχουν. Δεν προλαβαίνει να υπάρξουν τα συμβόλαιά τους. Δεν προλαβαίνουν να έχουν κάνει καραντίνα. Ξέρετε ότι υπάρχουν διαδικαστικά θέματα. Εμείς λοιπόν παρακολουθούμε το θέμα από κοντά, κάθε εβδομάδα, όχι επειδή παίξαμε τον Ηρακλή, όπως όλες οι ομάδες. Γιατί ξέραμε, είχαμε και μία πληροφόρηση, που δεν ξέρω αν σταθεί, ότι ο Ηρακλής θα πάρει και το Σαρικόπουλο. Οπότε εμείς θέλαμε να δούμε με ποιους έχουμε αντιπάλους. Λογικό δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, ξέραμε ότι ο Χάγκινς δεν έχει βγάλει δελτίο. Δεν υπάρχει, δεν είναι δηλωμένος, δεν υπάρχει δελτίο. Δεν υπάρχει συμβόλαιο, συγγνώμη, συμβόλαιο. Άρα λοιπόν, όταν τον είδαμε στο γήπεδο να μπαίνει, ψάξαμε αν υπάρχει συμβόλαιο. Δεν υπήρχε μέχρι εκείνη την ώρα συμβόλαιο. Η διαδικασία είναι η εξής. Οι ομάδες, και ο Κώστας την ξέρει, γιατί
είναι μέσα, ήτανε μέσα στον Ηρακλή, άρα ξέρει ακριβώς. Η διαδικασία είναι ως εξής. Μία ομάδα στέλνει το συμβόλαιο στον ΕΣΑΚΕ. Ο ΕΣΑΚΕ βλέπει αν έχει μπαν, αν έχει φορολογική ενημερότητα, διάφορες, ξέρετε, λεπτομέρειες, και δίνει το πράσινο φως ο ΕΣΑΚΕ στην ΕΟΚ να βγάλει δελτίο. Εγγράφος, εδώ φαντάζομαι. Ένα... Εγγράφος. Υπάρχει μια διαδικασία. Εγγράφος. Δηλαδή πρέπει να σταλεί ένα mail, εγγράφος, παράδειγμα, από τον ΕΣΑΚΕ στην ΕΟΚ. Ένα email από την ΕΣΑΚΕ στην ΕΟΚ. Παρακαλώ προχωρήστε με αριθμό πρωτοκόλλου τάδε. Προ-COVID μπορούσες να πάρεις απλά έναν αριθμό πρωτοκόλλου και να πας στην ΕΟΚ. Τώρα πια όλα έχουν γίνει με email. Εντάξει, εύκολο είναι, την καταλαβαίνουμε τη διαδικασία. Okay. Αυτή η διαδικασία δεν τηρήθηκε. Και πώς έβγαλε η ΕΟΚ δελτίο? Ο πήρε το δελτίο. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, αυτό δεν είναι δικιά μου δουλειά. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι σημαντικότερο θέμα για τον μπάσκετ αυτό από ότι αν έστειλε ή δεν έστειλε ο Ηρακλής το συμβόλαιο? Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι σημαντικότερο. Εγώ σας εξηγώ ακριβώς τη διαδικασία. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν, σαν ομάδα, την ώρα που βλέπουμε ότι ο αντίπαλος μας βάζει έναν αθλητή, ο οποίος, αυτό που ξέρουμε εμείς, είναι ότι εκείνη την ώρα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Καλά το είπατε, γιατί λέτε αυτό που ξέρουμε εμείς. Ο Ηρακλής ήξερε ότι μπορεί να τον βάλει. Γιατί έστειλε το συμβόλαιο. Εγώ δεν έχω κάτι με τον Ηρακλή. Μισό λεπτό, γι' αυτό λέω τα πράγματα να τα πούμε ακριβώς. Εμείς, κάθε ομάδα, οφείλει να κοιτάει το συμφέρον της. Έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν μια ομάδα βάζει έναν αθλητή, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα εκείνη την ώρα να αγωνιστεί, η άλλη ομάδα δεν πρέπει να το κοιτάξει αυτό το πράγμα? Έχουμε σκάουτερ, έχουμε ένα σωρό ανθρώπους οι οποίοι αμείβονται στις ομάδες. Δεν πρέπει να κοιτάνε, δηλαδή μια ομάδα δεν φτιάχνει ένα πλάνο. Σου λέει ο αντίπαλός μας, εμείς έχουμε το μαύρο κεφαλίδι. Ο Ηρακλής δεν έχει φτιάξει τα πλάνα του να αντιμετωπίσει το μαύρο κεφαλίδι. Αν εμείς φέρναμε τον Γκάλι και τον βάζαμε να παίξει, θα μας λέγατε, παιδιά, τι έγινε, αυτό δεν έχει δικαίωμα. Δεν θα το ψάχνατε? Αυτό ναι, σίγουρα. Ναι, θεμητό. Ωραία. Άρα λοιπόν ο Ιωνικός αυτό το πράγμα κατάλαβε. Όταν όμως το παιχνίδι τελείωσε, okay, και ο Ιωνικός κέρδισε το παιχνίδι, δεν έχει κανένα λόγο ο Ιωνικός να κυνηγήσει και να έρθει σε καμία αντιπαλότητα με τον Ηρακλή και με κανέναν Ηρακλή. Έτσι δεν είναι? Ο Ιωνικός κέρδισε το παιχνίδι. Τελείωσε. Αν χάνατε δηλαδή, θα πηγαίνατε στη Σιλία. Θα κάναμε ένσταση. Βέβαια θα κάναμε ένσταση. Είναι προς τιμήσεις που το λέτε. Θέλετε να λέμε ψέματα? Όχι, την αλήθεια θέλω. Δεν θα προστατεύαμε την ομάδα μας? Όχι, προς τιμή σας είναι αυτό που λέτε. Το θέμα είναι ότι εσείς ενημερωθείτε. Αν εμείς αντί για πέντε παίχτες, βάζαμε να παίξουν έξι και κερδίζαμε το παιχνίδι, ο Ηρακλής δεν θα κάνει ένσταση? Βέβαια. Το θέμα είναι, πρόεδρε, ότι εσείς ενημερωθήκατε, όπως λέτε, ο Ηρακλής όμως δεν ενημερώθηκε. Δεν έπρεπε να το πούνε, φίλε, δεν έστειλε συμβόλαιο, τι κάνεις, μην τον βάλεις. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, την οποία δεν είμαι εγώ αρμόδιος να απαντήσω σε αυτό το πράγμα. Εγώ δεν ελέγχω τον ΕΣΑΚΕ, ούτε την ΕΟΚ. Αν λοιπόν ο Ηρακλής δεν... Εγώ ξέρω ότι ενημερώθηκε ο Ηρακλής από τον ΕΣΑΚΕ. Αλλά αυτό το ξέρω, δεν μπορώ να το αποδείξω και δεν είναι και η δουλειά μου να αποδείξω αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω ότι, ξέρεις κάτι, μπορεί ο Ηρακλής να είναι θύμα σε αυτή την ιστορία. Okay, μα αυτό θα το αποδείξει. Εύκολο είναι αυτό. Εάν λοιπόν ο Κούτσαγγέλου... Εάν λοιπόν ο Κούτσαγγέλου... Ο Ηρακλής και κανένας Ηρακλής. Εντάξει, λέτε ότι δεν θέλετε να τιμωρηθεί ο Ηρακλής, αλλά αν δεν έκανε τη δήλωση ο Κούτσαγγέλου, πιστεύετε ότι θα γινόταν θέμα? Δηλαδή, συγγνώμη, ο Κούτσαγγέλου είπε κάτι... συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Το θέμα είναι αν έκανε τη... Okay. Το θέμα υπήρχε. Ναι, μισό λεπτό όμως, παιδιά. Τώρα, Κώστα, να πούμε και κάτι όμως. Το θέμα δεν είναι αν το δημοσιοποιήσει ο Ιωνικός. Το θέμα είναι πρώτον αν έστειλε το συμβόλαιο ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής λέει το έστειλε, ο ΕΣΑΚΕ λέει δεν το έστειλε. Έτσι. Σωστά. Σωστά. Και το δεύτερο και κυριότερο είναι, που για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα, είναι πώς βγάζει ΕΟΚ δελτίο ενώ δεν έχει τηρηθεί το πρωτόκολλο. Εκεί είναι το σημαντικότερο από όλα. Όχι αν το ξεσκέπαζε ο Αγγέλου. Γιατί προφανώς, αν γινόταν για άλλη ομάδα, θα φωνάζαμε και εμείς όλοι μαζί. Πακέτο. Το θέμα είναι πώς βγάζει δελτίο η ΕΟΚ. Εκεί για μένα είναι το σημαντικότερο. Τι ευθύνη έχει μια ομάδα που στέλνει ένα συμβόλαιο ή νομίζω ότι το στέλνει? Μπορεί να το στείλε λάθος, μπορεί να μην το στείλε, μπορεί να το έστειλε σε λάθος διεύθυνση, μπορεί να μην πήγε το email, μπορεί να μην είχαν ίντερνετ, πολλά μπορεί. Και βγαίνει το δελτίο, το παίρνει στα χέρια της, βάζει τον παίκτη και σου λέει αφού πήρα το δελτίο, άρα το τσέκαραν. Okay. Άρα είσαι έστησαν. Ή το έκανες εσύ και λες δεν ξέρω τώρα τίποτα. Γιατί λοιπόν να τιμωρηθεί ο Ηρακλής και να πέσει στην κατηγορία για ένα λάθος άλλων? Γιατί έβαλες να παίξει ο παίκτης ενώ δεν έχει στείλει το συμβόλαιο?
Μα αφού έχω δελτίο, αφού το πήρε το δελτίο. Το συμβόλαιο δεν έστειλες. Εσύ ξέρεις αν το έστειλες ή δεν το έστειλες, βέβαια. Ο Ηρακλής το ξέρει. Εγώ το έστειλα το συμβόλαιο. Ο Εσάκελ δεν το έστειλες. Υπάρχει μια τυπική διαδικασία η οποία την ξεχνάμε λίγο. Σας λέω και πάλι, ακόμα κι αν το έστειλε, που εγώ δεν έχω λόγο να πιστεύω ότι δεν το έστειλε, δεν θέλω να μπω σε αντιδικία με τον Ηρακλή, εγώ λέω το έστειλε. Πρέπει να αυτό το συμβόλαιο να σφραγιστεί, να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου και μετά να σταλεί στην ΕΟΚΤΟ και δώστε το δελτίο. Σωστά. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι... Άρα λοιπόν δεν ακολουθήθηκε μια διαδικασία. Το πώς, αν ο Ηρακλής φταίει ή όχι, εγώ δεν έχω λόγο να λέω ότι ο Ηρακλής το έκανε εσκεμμένα, αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που το κρίνουμε. Κοιτάξτε, αν το έστειλε ο Ηρακλής είναι άλλη υπόθεση. Αν δεν το έστειλε και πήρε το δελτίο, είναι άλλη υπόθεση. Γιατί αν το έστειλε καθυστερημένα. Ή αν το έστειλε καθυστερημένα, ναι. Είναι διαφορετικές υποθέσεις. Εγώ και πάλι ναι. Ότι ακόμα κι αν το έστειλε και για κάποιο λόγο δεν έφτασε, πάλι η διαδικασία είναι ημιτελής. Σωστά, έχετε δίκιο στο γράμμα του νόμου. Εγώ θέλω να διευκρινίσω το εξής. Αλλά δεν είναι δική του ευθύνη. Ότι δεν είναι ευθύνη του συνεχού. Ναι, αλλά αν δεν το έστειλε, είναι δική του Κώστα. Αυτό λέμε. Αν δεν το έστειλε, είναι, ναι, εννοείται. Με έχει διαφορά. Yeah. Γιατί μόνο αν δεν το. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν το έστειλε ή όχι, το καταλαβαίνετε. Ναι. Να πω κάτι. Στείλει, φαντάζομαι ότι θα έχει και ένα email, χθες, αντίγραφο μπράβο. Στα μη απεσταλμένα που θα λέει ότι έφυγε 12 και 4 την Παρασκευή, λέω εγώ. Χθες που κάνατε τη τηλεδιάσκεψη, σα έβγαλε ο εκπρόσωπο του Ηρακλή να πει, παιδιά, τι λέτε, να το. Το έστειλα. Μας είπε ότι το έστειλε, δεν μας το έδειξε. Εγώ λέει το έστειλα την Παρασκευή. Καλά, αλλά εντάξει. Μπερδεύονται λέει τα email. Okay. Τώρα τι να σου πω. Δεν θέλω να... πώς το λένε. Δεν θέλω να μπω σε αντιπαράθεση με τον κύριο Δρακόπουλο σε αυτό το ζήτημα. Ναι. Όλοι, μα και αυτό ουσιαστικά ο ΕΣΑΚΕ αυτό αποφάσισε. Καταρχάς για να πούμε τα πράγματα ναι. Με το όνομά τους. Από τη στιγμή λοιπόν που εμείς κερδίσαμε, δεν θέλαμε να ανακοινήσουμε το θέμα. Επειδή λοιπόν εδώ υπάρχει, επειδή ο κύριος Κούσης είπε γιατί ο κύριος Αγγέλου έκανε αυτή ναι. Τη δήλωση, εμείς ξέραμε το εξής. Γιατί δεν ξέραμε όλη την αλήθεια, όχι όλη την αλήθεια, δεν ξέραμε όλο τον νόμο γιατί δεν είχαμε ασχοληθεί ιδιαίτερα. Εμάς μας ενδιέφερε αν χάναμε. Ωραία. Εφόσον κερδίσαμε, νομίζαμε ότι καμία άλλη ομάδα δεν έχει δικαίωμα ένστασης. Οπότε εμείς χαλαρά το ανακοίνωσε ο κύριος Αγγέλου, στη φάση ότι okay, τελείωσε το θέμα. Εμείς δεν ξέραμε ότι μπορεί να πάει ο ΕΣΑΚΕ και να ανακοινήσει ζήτημα. Και για να σας βοηθήσω και κάτι θέλω ακόμα. Θέλω να με πιστέψετε σε αυτό, δεν έχω όχι, λόγο όχι. Να το για να βοηθήσω λίγο τα επιχειρήματά σας, όχι γιατί θέλω να το κάνω, γιατί είναι η πραγματικότητα, θα μπορούσατε στη μάχη που δίνετε για την παραμονή να κάνετε ένσταση και να χάσει άλλον ένα βαθμό Ηρακλής, έτσι. Δηλαδή είχε κάτι να κερδίσει ναι, ο Ιωνικός. Μην λέμε ότι κέρδισε το παιχνίδι και γι' αυτό το έκανε εκτός ασφαλούς. Ναι, εντάξει. Δεν ισχύει αυτό που λέω. Ισχύει, αλλά δεν θα το κάναμε. Ναι, όχι. Είχατε να κερδίσετε κάτι επιπλέον, αυτό όχι, λέω. Όχι, δεν θα το κάναμε. Δεν το κάναμε. Ακριβώς. Όχι, δεν απλά θα λέω το ότι κάναμε. Δεν το κάναμε. Δεν είστε μόνο μάγκες εκ του ασφάλους, αυτό λέω. Ότι είχατε να κερδίσετε και παραπάνω πράγματα το κάνατε. Και επιλέξατε να μην το κάνετε. Αυτό λέω. Εντάξει, αυτό, okay, λέω αυτό λέω. Αυτό... Ναι. Εντάξει, επιλέξαμε γιατί από... εμείς ρε παιδί μου τώρα δεν θέλουμε το κακό της άλλης ομάδας. Το πώς προέκυψε μετά, το πώς προέκυψε όλη η διαδικασία μετά ήταν κάτι το οποίο εμείς δεν το ξέραμε. Απλά για το επικοινωνιακό, γιατί όπως καταλαβαίνετε, okay, ο Ηρακλής έχει ένα επικοινωνιακό ρόλο και προσπαθεί να παίξει, αλλά και εμείς δεν είμαστε χτεσινοί και το ξέρει ο κ. Κούσης. Σας λέω λοιπόν το εξής, ότι ο Ιωνικός το θέμα το τελείωσε εκεί, δεν συνέχισε τίποτα άλλο. Το πρόβλημα λοιπόν, δεν μην πάμε να το ρίξουμε πώς το έμαθε ο Ιωνικός, γιατί το θέμα είναι αν έχει γίνει λάθος, σίγουρα δεν φταίει ο Ιωνικός. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Ούτε οι άλλες ομάδες. Αν έχει γίνει λάθος... Εγώ δεν λέω ότι αν έγινε λάθος πρέπει να κουκουλωθεί. Δεν λέω ότι έγινε λάθος, ότι αν δεν έγινε λάθος πρέπει να κουκουλωθεί. Λέω όμως ότι αν δεν το έλεγε ο coach, ίσως να μην γινόταν τίποτα από όλα αυτά. Δεν λέω ότι έκανε λάθος. Λέω όμως ότι... Ουσιαστικά έτσι παραδέχεσαι όμως, Κώστα... Σου απαντάω πάρα πολύ ξεκάθαρα σε αυτό. Εμείς πιστεύαμε... Και αν θέλετε, είχε... δεν έχω λόγο να πω ψέματα, ότι είχε τελειώσει το ζήτημα. Μα νομίζω και ο Ηρακλής το πίστευε αυτό, γιατί χθες ο Κώστας το πρωί αυτό μας είπε. Ότι μάλλον δεν θα υπάρξει συνέπεια, γιατί δεν θα κινηθεί αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπήρχε προφανώς. Εγώ δεν ήξερα ότι κινείται διαδικασία μέσω του ΕΣΑΚΕ. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Αν θέλετε να με πιστέψετε, με πιστέψετε. Πριν σας ευχαριστήσουμε. Αν εγώ ήθελα να κάνω. Mm-hmm.
Αν ήθελα να κάνω κακό στον Ηρακλή, θα το κάναμε εκείνη την ώρα. Δεν υπάρχει λόγος και εύχομαι ο Ηρακλής να έχει αυτά τα στοιχεία που λέει ότι έχει και να πάει εκεί και να δικαιωθεί. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος. Εγώ λέω το προφανές ότι αν είχε τέτοιο email θα το είχαμε δει στα site τώρα, αλλά αυτό λέει η λογική. Τώρα μπορεί να το κρατάει και τον αθλητικό δικαστή. Έτσι, μπορεί να το κρατάει για εκεί για να δικαιωθεί εκεί. Υπάρχει και αυτή το δεχόμενο. Θέλω πριν σας ευχαριστήσουμε για να πάμε και στον Πάρη τον Τζελεπίδη. Έχετε γνώση αν κάποιες ομάδες πίεσαν προς την κατεύθυνση του να κάνει συμβούλιο χθες ο ΕΣΑΚ κτλ. Ακούστηκαν διάφορα πράγματα. Ο Κώστας μας είπε ότι το διέψευσε. Ας πούμε, ακούστηκε η Λάρισα, το Μεσολόγγι. Ακούστηκαν οι ομάδες περισσότερο που κινδυνεύουν αυτή την περίοδο και δεν έχουμε και τόσο πρόσβαση εμείς από τη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε με τέτοιο. Τηλέφωνο και μου το είπαν. Υπήρχε κάποια. Έχει πέσει τη γνώση σας κάτι τέτοιο. Δηλαδή να είπε η Λάρισα, το Μεσολόγγι ή οποιοδήποτε άλλο. Έτσι. Ότι κοίταξε να δεις ΕΣΑΚΕ. Εδώ υπάρχει κάτι, πρέπει να κάνουμε συμβούλιο για να πάει στον αθλητικό δικαστή. Εγώ θα σας πω λοιπόν αυτό που ξέρω. Mm-hmm. Με όλη μου την ειλικρίνεια. Όσο μέχρι εχθές το μεσημέρι, κανείς δεν ήξερε, μέχρι χθες τις 12 η ώρα, κανείς δεν ήξερε από το μείον 2 έως το μείον 6. Δεν το ήξερε κανείς. Όλοι ξέρανε το θέμα του μηδενισμού απλά. Και έτσι. Όλοι λοιπόν είπανε, ακόμα και οι τρεις ομάδες οι οποίες κινδυνεύουν, δεν θέλανε να έρθουν σε κόντρα με τον Ηρακλή, γιατί σου λέει και να μηδενιστεί ο Ηρακλής, έχει τις, τώρα σας μιλάω πάρα πολύ ανοιχτά, ναι. Έχει τις νίκες, δεν θα κινδυνεύσει. Mm-hmm. Γιατί λοιπόν να τα βάλουμε με τον Ηρακλή? Γιατί στο μπάσκετ είτε βγεις 7ος είτε βγεις 8ος οι διαφορές είναι απειροελάχιστες. Mm-hmm. Το ξέρουμε, έτσι. Άρα ναι. Λοιπόν, αν μετά τις 12 η ώρα μέχρι τις 3 δημιουργήθηκε, που έγινε το συμβούλιο, δημιουργήθηκε πίεση, δεν το ξέρω, αλλά σίγουρα μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι μέχρι εκείνη την ώρα οι περισσότερες ομάδες ήταν στο στυλ άστετο. Απλά μετά φοβηθήκανε όλοι ότι το άστετο μπορεί να είναι ένα κακό παρελθόν. Και επειδή ο Ηρακλής είπε ότι εγώ είμαι καθαρός και έχω τα email και έχω αυτά, σου έδωσε στις άλλες ομάδες τη σιγουριά ότι και να πάει στο δικαστήριο θα δικαιωθεί. Οπότε, όλοι ο ΕΣΑΚΕ στην πραγματικότητα, με όλη αυτή την ιστορία, τι κάνει στα χείρα τη. Λέει, εντάξει, αφού είσαι και καθαρός, όπως εμφανίζει το Ηρακλής στην Ανάκη, πάμε να λύξουμε το ζήτημα. Ωραία. Και εύχομαι να είναι έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Να είστε καλά. Συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Τσάπο, νομίζω κατοπιστικό δεν ήταν. Πάρη, πώς τον άκουσες?